Τι συμβαίνει? Ξέρεις τι, είσαι τόσο γλυκούλης και έχει αυτό το baby face, το γλυκό. Αλλά ξέρω ότι κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Τι κρύβεται? Κρύβεται ένα στήρις. Αχ! Λενταράκι μου. Τι συμβαίνει, Λιανταρίνα? Τι συμβαίνει? Τίποτα, θέλω να μου πεις. Ναι. Αν έχει περάσει το μυαλό σου, το τι θα γίνει μετά το παιχνίδι. Φυσικά και έχει περάσει το μυαλό μου. Τι? Δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Πες μου εσύ πρώτα τι έχει περάσει από το δικό σου. Όχι, είπες να ξεκινήσω. Πάψε. Είπες να ξεκινήσω. Α, τη μύτη μου θα σε δείρω. Είπες να ξεκινήσω, οπότε έκανα εγώ την ερώτηση. Απάντα. Πες μου λίγο, τι έχεις σκεφτεί? Όσο αφορά εμάς... Εγώ στην Αμερική λέει και εσύ στην Αυστραλία. Εντάξει, δεν... πώς να σου το πω. Επειδή σίγουρα και εσένα και πολλών άλλων εδώ μέσα τους έχει περάσει το μυαλό ότι... Μετά... Δεν με νοιάζει, έχω σκεφτεί άλλη. Έχω σκεφτεί πολλές εκδοχές, αλλά... Θέλω να σκέφτομαι περισσότερο ότι θα ταιριάζουμε σε όλα τα... Δεν με βοηθάς. Μου λες τώρα το πας μέσω Λαμίας. Μου χρήτσα. Τι? Τι, Στελίτσα, κολλήσαμε? Όχι, μετά θα σε παρατήσω. Αυτό έχει σκεφτεί, πες μου. Ότι δεν θα σε θέλω μετά. Ότι μου έχει περάσει σαν... μου έχει περάσει στο μυαλό όλα τα ενδεχόμενα τα έχω ανοιχτά. Δεν είναι... Δηλαδή τι, περάναμε καλά εδώ και... Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Σαφώς και έχω, σου έχω εμπιστοσύνη, αλλά όχι 100%. Εντάξει. Εδώ δεν εμπιστεύομαι 100% τον εαυτό μου. Το δέχομαι. Ναι. Ποιο να εμπιστεύω? Αφήνω ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Ναι. Προφανώς και τον εαυτό μου, αλλά... Αφήνω όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, γιατί όλοι οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Ναι. Μπορεί εκεί που νομίζω ότι είναι σίγουρο κάτι και ότι θα πάνε όλα καλά, ξαφνικά να σου πει εγώ κάτι. Δεν μπορώ άλλο, δεν θέλω. Μου φύγε. Εγώ έχω πάψει να σκέφτομαι τι θα γίνει μετά, τι πρέπει... Σκέφτομαι μόνο κάποια πράγματα που είναι πιο σοβαρά και είναι, ας πούμε, για δουλειά ή αν πήγαινα για γάμο θα το σκεφτόμουν αλλιώς. Αλλά σε μια σχέση δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Σαφώς και δεν ξέρεις, αλλά και μπορείς δεν περιμένω να... κάτι που κανένα... Δηλαδή, δεν έχω πετύσει για να μην απογοητεύομαι, κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν έχεις κάνει μια όμως θετική σκέψη? Για το μας. Πώς θα σου άρεσε να... όταν θα είμαστε μαζί έξω? Πιστεύω για να ταιριάζουμε εδώ μέσα, να ταιριάζουμε και έξω. Τι θα αλλάξει? Δεν θα μου αρέσει... Έξω είναι διαφορετικές συνθήκες όμως. Θα υπάρξει άλλη πίεση. Εννοείς ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες έξω? Βέβαια. Άλλα ρυθίσματα. Εδώ τι έχεις? Ένα τοίχο έχουμε. Και αυτό μέχρι το τέλος θα τον κρεμίσουμε, μου φαίνεται. Άλλα πράγμα, άλλο πράγμα εννοώ εγώ. Εννοώ ότι μπορεί να σκέφτεσαι εσύ και καλά ότι μπορεί να... Με άλλους ανθρώπους. Να με πλησιάσουν άλλοι άντρες. Σίγουρα και εσά θα σε πλησιάσουν οι γυναίκες. Ναι. Δεν θα σε πλησιάσουν, θα σε πλησιάσουν. Ναι. Στο χέρι μας είναι τι θέλουμε να κάνουμε. Mm. Υπάρχει κάτι που σκέφτεσαι πιο συγκεκριμένα? Έχεις κάποιες πιο συγκεκριμένες? Όχι, αλλά θα σου πω κάτι. Τι? Αυτό που έχουμε εδώ μέσα μου αρέσει. Ναι. Okay. Περνάμε καλά, έχουμε χρόνο, δεν... ούτε έχουμε να δουλέψουμε, ούτε υπάρχουν πλέον άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν, ούτε τίποτα. Ναι. Έξω δεν θα υπάρχει αυτός ο σεβασμός που υπάρχει εδώ μέσα. Δεν μπανάνε ποιος είναι ο Ζάρλας, ποια είναι η Μιζεράκη. Ναι. Θα έρθουνε. Ναι. Ό,τι πάρουμε. Ναι. Ό,τι κερδίσουμε. Ναι. Λοιπόν... θα υπάρξει δουλειά, θα υπάρξει τριβή, θα υπάρξουν μέρες οι οποίες μπορεί εσύ να είσαι στη δικιά σου δουλειά, εγώ στη δική μου και να μην μπορούμε να βρεθούμε. Σίγουρα. Θα υπάρξει κάποια φθορά στη σχέση. Τι φθορά? Βέβαια, μπορεί να τη δυναμώσει κι άλλο. Το θέμα είναι ότι εγώ έχω σκεφτεί για πώς θα μπορέσω να πολεμήσω ίσως όλα αυτά. Δηλαδή, έχω σκεφτεί το ότι θα μου άρεσε να μείνουμε μαζί.